Πριν πάμε στα φρέσκα και άκρως αποκαλυπτικά πλάνα, ας κάνουμε μια σύντομη αναδρομή. Ο βοτανικός μπήκε έτσι ξαφνικά στη ζωή μας πριν από 23 χρόνια και 3 μήνες. Μια αναγνωριστική πτήση του Δημάρχου Αθηναίων, Δημήτρη Αβραμόπουλου, με τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού Άγγελο Φιλιππίδη, με ελικόπτερο πάνω από το οικόπεδο που θα μπορούσε να φιλοξενήσει το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στην περιοχή του Ελαιώνα, έβαλε τη συγκεκριμένη έκταση στο πεδίο συζήτησης του Τριφυλιού. Το σχέδιο απορρίφθηκε από τον ερασιτέχνη με ένα κομμάτι της πράσινης εξέδρας να φωνάζει «Ούτε σε έναν αιώνα στον Ελαιώνα», ενώ η ΠΑΕ δεν ρίσκαρε να κινηθεί αυτόνομα για την αγορά του οικοπέδου. Τελικά πέρασε σχεδόν το 1 τέταρτο του αιώνα και ο Παναθηναϊκός είναι εν αναμονή της κατασκευής του γηπέδου που θα τον φιλοξενήσει την επόμενη εκατονταετία. Το project Βοτανικός τέθηκε ξανά στο τραπέζι 4 χρόνια μετά την πτήση Αβραμόπουλου Φιλιππίδη από την επόμενη δήμαρχο Αθήνας, την Ντόρα Μπακογιάννη, πρώτα στους αδερφούς Γιάννα Κόπουλους, τον Παύλο και τον Θανάση και εν συνεχεία στον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Γιάννη Βαρδινογιάννη, οι οποίοι άναψαν το πράσινο φως. Το ημερολόγιο έγραφε 11 Απριλίου του 2005. Η παρουσίαση των σχεδίων για το νέο γήπεδο έγινε στις 11 Δεκεμβρίου του 2006 από τον Γιάννη Βαρδινογιάννη, τον πρόεδρο της ΠΑΕ Αργύρη Μίτσου και τον εντεταλμένο σύμβουλο της ΠΑΕ Βαγγέλη Σαμαρά. Στις 13 Απριλίου του 2007 είδαμε για πρώτη φορά τις μπουλντόζες να αγκαζώνουν και να γκρεμίζουν κάποια χαλάσματα στο οικόπεδο κατασκευής του γηπέδου. Στις 29 Οκτωβρίου του 2008 έγινε η παρουσίαση της μακέτας του νέου γηπέδου, παρουσία του νέου Δημάρχου Αθήνας Νικήτα Κακλαμάνη και του ιστορικού Προέδρου του Ερασιτέχνη Θανάση Γιαννακόπουλου. Το όνειρο του νέου υπερσύγχρονου γηπέδου κράτησε 5 χρόνια, αφού το Μάρτιο του 2010 σε μια θυελλώδη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός έγινε γνωστό ότι λόγω της οικονομικής κρίσης οι τράπεζες πάγωσαν κάθε ενδεχόμενο χρηματοδότησης του νέου γηπέδου. Μάλιστα αυτός λέγεται ότι ήταν ο κυριότερος λόγος της ανατίναξης του πολυμετοχικού Παναθηναϊκού. Το project ξαναβγήκε από το σιρτάρι 10 χρόνια αργότερα με την ανάληψη της Δημαρχίας από τον Κώστα Μπακογιάννη και κατόπιν συμφωνίας όλων των εμπλεκόμενων πλευρών. Στις 23 Νοεμβρίου του 2020 υπογράφηκε μνημόνιο συναντήληψης και συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Δήμου Αθηναίων, του Ερασιτέχνη και της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, αλλά και της ΑΕΠ Ελαιώνα. Όλοι μιλούν για την κατασκευή του νέου γηπέδου σε βάθος τριετίας. Όχι και όλοι, αφού το γηπεδικό, για τους παλαιότερους ρεπόρτερ Παναθηναϊκού, θύμιζε το γιοφύρι της Άρτας. Έφερα από το 2001, τον Αύγουστο, το πρωτοσέλιδο της Αθλητικής Ιχούς. Αντίο Γουδί, καλημέρα Ελαιώνα. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος πρότεινε νέο χώρο για το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Το 2001. Με τον Άγγελο Φιλιππίδη πετάνε με ελικόπτερο πάνω από εδώ. Το ρεπορτάζ που υπογράφω εγώ. Έλα ρε Γιώργο. Ναι, για τον Ελαιώνα και εδώ γήπεδο στον Ελαιώνα. Τώρα κατάλαβα. Όταν βλέπω χθες την είδηση και λέω στον Γιώργο, άντε του λέω πάει για γήπεδο Παναθηναϊκός. Εγώ είπα να σκεφτώ τώρα με τα αθλητικά, αλλά στο βάθος Παναθηναϊκός. Και μου λέει καλά, μην το δένεις κιόλας. Ξέρεις πόσα χρόνια το λέμε. Να, πόσα χρόνια. Τότε ξεκίνησε το 2005 με την Ντόρα Μπακογιάννη στη Δημαρχία, άλλαξε και μπήκε τη διπλή ανάπλαση. Να πούμε ότι προβλέπεται, Κώστα, γήπεδο ποδοσφαιρικό 40.000 θέσεων για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω θα είναι μικρότερο, θα είναι γύρω στους 35. Για πότε έχουν πει ότι υπάρχει χρονοδιάγραμμα? Για να ξεκινήσει να κατασκευάζεται το τέταρτο τρίμηνο, άρα το τέλος του 2021. Και παράδοση? Σε ένα χρόνο από τώρα. Αυτό θέλει μετά 25, δύο χρόνια για να γίνει. Άρα θεωρητικά βάσει αυτού του πλάνου, το 2023 ο Παναθηναϊκός θα έχει γήπεδο. Στις 30 Μαρτίου του 2022, μετά από μια θυελλώδη ψηφοφορία των μελών του Ερασιτέχνη με πλειοψηφία 68,7% και 2.051 ψήφους, πέρασε το σχέδιο της διπλής ανάπλασης κόντρα στους 934 που ήταν κατά.
Τα ναι έπιασαν οριακά το 66,7, τα 2/3 που απαιτούσε το καταστατικό για αλλαγή της ιστορικής έδρας. Μετά από διεθνή διαγωνισμό, στις 19 Μαΐου του 2023 υπογράφηκε η σύμβαση της κατασκευής του ποδοσφαιρικού γηπέδου από τις κατασκευάστριες εταιρείες Τέρνα, Άκτορ και Μέτκα. Από την εικόνα που έχουμε από το drone είναι εμφανές ότι στο χώρο κατασκευής του ποδοσφαιρικού γηπέδου επιχειρείται αυτούς τους 5,5 μήνες να γίνει μια μεταφορά χώματος από το λόφο στο σημείο Β. Προφανώς γίνεται επιχωμάτωση για να έρθει το οικόπεδο στο απαιτούμενο ύψος. Σαφώς μεγαλύτερες αλλαγές έχουν γίνει στο χώρο κατασκευής του αθλητικού κέντρου του Εραστέχνη, με δεδομένο ότι στην προ 5,5 μηνών σύμβαση αναφερόταν ξεκάθαρα ότι το έργο πρέπει να παραδοθεί σε βάθος 36 μηνών, δηλαδή το Μάιο του 2026. Ενδιαφέρον θα είχε να μαθαίναμε και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών, το οποίο παρότι ήταν όρος δεν έχει δημοσιοποιηθεί, για να ξέρουμε πού βαδίζουμε. Ενδιαφέρον έχει και το μπάτζετ των δύο έργων, αφού είναι βέβαιο ότι με τις ανατιμήσεις των τελευταίων μηνών τα αρχικά ποσά χρηματοδότησης δεν αρκούν για να καλύψουν τις δύο μεγάλες κατασκευές, τόσο των εγκαταστάσεων του Εραστέχνη όσο και του ποδοσφαιρικού γηπέδου, όπου οι αρμόδιοι θα πρέπει να μας ενημερώσουν πού θα βρεθούν οι επιπλέον πόροι. Ευχή όλων είναι να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα και ο Παναθηναϊκός να μπει στις νέες εγκαταστάσεις το καλοκαίρι του 2026.